Βεβαίως, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κάθε άλλο, κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι. Άρα, αν θεωρηθούν οι τράπεζες ως μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός και οι εργαζόμενοι, τότε κάνουμε λάθος. Αλλά είναι μέρος του προβλήματος. Και έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Γιατί ακόμη και τα δάνεια τα οποία παρέχουν στα λαϊκά στρώματα για ανάγκες, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίζουν οι τράπεζες και βγαίνουν πάντοτε κερδισμένες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση ούτε η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης ούτε των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ανέκαθεν, το αστικό κράτος στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, τα διάφορα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα δεν είναι κρατική στήριξη. Οι διάφορες φοροαπαλλαγές για επενδύσεις δεν είναι κρατική στήριξη. Είναι η άμεση και η έμεση κρατική στήριξη. Το ότι ιδιωτικοποιεί το κράτος πουλώντας φτηνά και αγοράζει ακριβά δεν είναι στήριξη προς τους ατομικούς καπιταλιστές? Ναι. Αυτό συμβαίνει. Συνέβαινε και θα συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτό. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, το κράτος παρενεύει να στηρίξει τις τράπεζες με την πρώτη ανακεφαλοποίηση, τη δεύτερη και την τρίτη. Είναι φανερό. Και επειδή ανασκαλίζοντας τη χώβολη της μνήμης, γιατί τρεις αυτές ανακεφαλοποίησεις περάσανε και από τα δικά μας χέρια, θυμάμαι στη δεύτερη ανακεφαλοποίηση που έγινε επί συγκυβέρνησης πάλι Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, ο υπολογισμός που έκανε το τότε επιτελείο, κύριε Στουρνάρα, ήταν ότι η απώλεια της πρώτης ανακεφαλοποίησης έφτανε στο 80%. Στη δεύτερη. Και στην τρίτη ανακεφαλοποίηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνολικά πάλι 80% οι απώλειες από τις προηγούμενες δύο ανακεφαλοποίησεις. Άρα δηλαδή είχαμε χάσει από το 15 ένα 80% των 34 τότε δισεκατομμυρίων πόσο ήταν η ανακεφαλοποίηση. Αυτό και μόνο, γι' αυτό υπήρξε και το πνεύμα εκ των υστέρων αυτοκριτικής του κ. Κουκουλόπουλου, που πήραμε κοινές μετοχές. Γιατί μετά από κάθε ανακεφαλοποίηση, οι κοινές μετοχές γινόσανται χαρτιά για την ταπετσαρία, δεν είχαν καμία αξία. Και μάλιστα στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μιλάει για κρατικό πυλώνα στις τράπεζες, επέβαλε τους όρους ότι η παλή μετοχή, δηλαδή και το τούχος, δεν πρέπει να συμμετέχει στην τρίτη ανακεφαλοποίηση, για να περάσουν οι τράπεζες στα διάφορα φάντς της άλλης όξης του Ατλαντικού. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με την τρίτη ανακεφαλοποίηση επί ΣΥΡΙΖΑ που έγινε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι αυτό το πίνακα που μας κατέθεσε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας είναι μια δημιουργική λογιστική. Ναι, δημιουργική λογιστική, κύριε Στουρνάρα, από την άποψη ότι μέσα περιλαμβάνει και το PSI. Αν με αυτή τη λογική το είπε. Αν με αυτή τη λογική, λοιπόν, πρέπει να αποκατασταθούν οι ζημίες που υπέστησαν οι ομολογιούχοι από το PSI, πρέπει να αποκατασταθούν και οι υπόλοιποι. Γιατί να μην αποκατασταθούν και οι υπόλοιποι? Δεν έχει κάτι διαφορετικό η τράπεζα. Άλλωστε, υποτίθεται ότι διασφάλιση των καταθέσεων γίνεται μέσω του ΤΕΚΕ μέχρι 100.000. Άρα το ΤΕΚΕ θα πρέπει να διασφαλίσει και όχι κάθε τράπεζα. Άμα το πάμε έτσι, δεν διασφαλίσατε, λοιπόν, με την ανακεφαλοποίηση της καταθέσεις του κόσμου, διασφαλίσατε τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος που αποτελεί την καρδιά του ίδιου του συστήματος. Άρα, λοιπόν, πρώτη δημιουργική λογιστική είναι αυτή. Δεύτερον, ακόμη και τη μελέτη του ΚΕΠΕ να πάρουμε, που δεν πατάει σε πραγματικά γεγονότα, τι λέει? Για να αποκαταστήσει, λέει, τη απώλεια, για να αποσβεστεί το 46 δισεκατομμύρια που δόθηκαν, πρέπει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της 6 δεκάτου 23 ήταν 15 φορές μεγαλύτερη. Ζήσε μάλλον να φας τριφύλια, μα περιμένεις η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών γίνει 15 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Δεν θα το πάρεις ποτέ. Γιατί θα έχουμε πάλι κρίσεις και ξανά μάνα κρίσεις. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο έχει πετάξει. Και το οποίο δεν πέταξε απλώς. Εγγράφηκε στο κρατικό χρέος. Που το πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες εργαζόμενοι και ο λαός, αυτό το κρατικό χρέος. Είναι αυτοί οι οποίοι, χωρίς να φταίνε, γιατί και οι τράπεζες φταίνε για την καπιταλιστική κρίση, παρήχαν δάνεια αφιδώς, οτιδήποτε, με ελάχιστη εξασφάλιση, αν εξαιρέσουμε τα στεγαστικά, με αποτέλεσμα για να παρατείνουν τι? Για να παρατείνουν την εκδήλωση της κρίσης. Μόνο που η κρίση αυτή εμφανίστηκε ακόμη πιο σφοδρή.
παρά τα δάνεια τα οποία δίνανε οι τράπεζες. Και από αυτή την άποψη η κρατική στήριξη συνεχίζεται. Δηλαδή δεν θα υπολογίσουμε στο πακέτο που έχουν πάρει οι τράπεζες τα 13 περίπου δις, κύριε Στουρνά, δεν είπατε ότι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος που έχουν κεφαλοποιήσει μέχρι τώρα οι τράπεζες. 12,9. 13 δις δηλαδή. Χρωστάνε οι τράπεζες προς το ελληνικό δημόσιο. Ένα το κράτημα, αυτό θα το πάρουμε υπόψη μας. Δεύτερον, τα 19 δις περίπου είναι το πρόγραμμα Ηρακλής, ούτε αυτό θα το λάβουμε υπόψη. Άρα μέσα αμέσως φτάνουμε σε ένα ποσό της τάξης πέρα από τα 36 δις που χαθήκανε από την ανακεφαλοποίηση, άρα 35 δισεκατομμύρια χοντρικά, που είναι η κρατική στήριξη προς τις τράπεζες. Για να μπορέσουν και βεβαίως άμα πάρουμε υπόψη και την πολιτική των τραπεζών όσον αφορά τα επιτόκια, όσον αφορά τις προμήθειες, όσον αφορά τη συρρήκνωση του δικτύου με κλείσιμο πάνω από το 50% των καταστημάτων των τραπεζών έχει κλείσει και περίπου ένα 60% είναι οι απώλειες θέσεων την τελευταία δεκαετία των εργαζόμενων. Άρα λοιπόν λιγότερος αριθμός εργαζόμενων, εντατικοποίηση των εργαζόμενων, μη εξυπηρέτηση. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την εικόνα η οποία υπάρχει. Και αυτή η εικόνα η οποία καταγράφεται δεν χωράει επί της ουσίας αφισβήτηση. Αυτά τα ποσά, τα οποία θα κληθούν κάποια στιγμή να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, γνωρίζοντας και τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Γνωρίζοντας, για παράδειγμα, την αντίθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας για το πρόγραμμα Ηρακλής. Θα μου πείτε, η κακιά τράπεζα, η μαύρη, η Bad Bank, δεν θα έχει και αυτή πρόβλημα. Βεβαίως θα έχει πρόβλημα και αυτή. Γιατί οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να καταβάλουν τη λειτουργία και τη διαχείριση και των κόκκινων δανείων και του αναβαλλόμενου φόρου που θα πέραγε στην Bad Bank. Πάλι λοιπόν, το θέμα δεν είναι από ποια τσέπη θα βγουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του ελληνικού λαού, αλλά επί τ' ουσίαν να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, εμείς λέμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο βάζει το ΚΚΕ ως στόχο πάλι, είναι ακριβώς η υπόθεση υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά και προς τις τράπεζες. Αντί λοιπόν να κουρεύονται τα δάνεια άνευ εξασφαλίσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και εδώ θα θυμάστε κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε και κύριε Διοικητά της Τράπεζας Ελλάδος, πόσες φορές το ΚΚΕ έχει καταθέσει έτοιμα να έρθει η εικόνα των διαγραμμένων δανείων, όχι αυτών που κουρεύτηκαν, των διαγραμμένων δανείων των επιχειρηματικών ομίλων την τελευταία δεκαετία. Πόσα ήταν αυτά που διαγράφηκαν και από ποιους κράτους της οικονομίας? Γιατί εδώ υπάρχει και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, υπάρχει και το ξενοδοχειακό, υπάρχουν και μια σειρά μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Και δεν μιλάμε για αυτά που έχουν γίνει γνωστά. Μαρινόπουλος, η αλυσίδα, το σούπερ μάρκετ που 70% διαγράφηκαν τα δάνεια για να παραχωρηθεί στο Σκλαβενίτη, 80% επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα άλλες διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ενδεικτικό ότι αυτοί οι οποίοι βιώνουν ωφελημένοι από μια τέτοια διαδικασία βεβαίως είναι οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών και είναι και συνολικά το κεφάλαιο. Στον αντίποδο αυτών των λογικών είναι η πρόταση του ΚΚΕ, ότι πρέπει να διαγραφεί ένα σημαντικό κομμάτι του χρέους τα οποία έχουν τα λαϊκά στρώματα απέναντι στις τράπεζες για να μπορέσουν να ανασάνουν. Γιατί κατά από άλλους όρους που δεν ευθύνονται αυτοί, σήμερα είναι υπερχρεωμένα. Ευθύνονται οι εργαζόμενοι που κόπηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός. Ευθύνονται οι συνταξιούχοι που κόπηκε 13ος και 14ος σύνταξη. Ευθύνονται τα λαϊκά στρώματα για τη φοροεπιδρομή που έχουν υποστεί από τους διάφορους κυβερνητικούς νόμους συνεχόμενα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, γιατί να μην απαλλαγούν από την εξυπηρέτηση του δυσβάστακτου ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τράπεζες, αλλά και κατ' επέκταση τα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Από αυτή την άποψη το θέμα λοιπόν δεν είναι να καλλιεργούμε αυταπάτες σε σχέση με τις τράπεζες, με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης βαδίζει στον ίδιο δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων και στο θέμα των τραπεζών. Η πολιτική είναι ακριβώς αυτή η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες και του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και συνολικότερα των επιχειρηματικών ομίλων σε όλες τις εκφάσεις της.
είτε είναι από τα εργασιακά και τις ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, είτε είναι από τα ασφαλιστικά, είτε είναι στα ζητήματα χρηματοδότησης και φορολογίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυταπάτες, αλλά χρειάζεται συνολικότερη ρήξη με αυτό το σύστημα που συνολικά, εκφράζοντας τη γενικότερη βαρβαρότητα, κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο διαχρονικά.